Λοιπόν, World Travel Market, παγκόσμια έκθεση τουρισμού, υποτομική βεβαίως η όλη κατάσταση, η όλη εικόνα της World Travel Market. Εσύ χρόνια ήσουν, Νίκο, στο επιμελητήριο, υπεύθυνος, σε όλες τις εκθέσεις σου είναι παρόν. Φέτος στο επιμελητήριο, τίποτα. Ναι, κύριε Μάμαλ, έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Επειδή γνωρίζετε τις εκθέσεις, μια και συμμετέχετε ανελιπώς σε όλες τις παρουσία σε όλες τις εκθέσεις, το επιμελητήριο πριν κορονοϊού είχε αναλάβει την πρωτοβουλία και είχε βάλει τα χρήματα και είχε οργανώσει ένα πολύ αξιοπρεπές περίπτερο και η Κέρκυρα είχε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία σαν τουριστικός προορισμός στη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως που είναι η World Travel Market αλλά και το Βερολίνο. Δυστυχώς φέτος το επιμελητήριο δεν ακολούθησε αυτή την πρωτοβουλία, δεν τη συνέχισε, δεν συμμετείχε. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα δικά σας ρεπορτάζ, ήταν μόνο παρόν, μόνο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ένα μικρό περίπτερο, με τις δυνάμεις που είχε, ένα μικρό γραφείο. Ναι. Εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε καμία προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά. Σε αυτή τη μιζέρια που υπάρχει, να το επαναλάβω κι εγώ ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αυτή την λίγη παρουσία την έκανε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Μάμαλε, εμείς δεν πρέπει να στεχόμαστε, δεν πρέπει να βάλουμε τον πίκη χαμηλά. Ένας τουριστικός προορισμός του Βεληνικού της Κέρκυρας απαιτείται να έχει όταν πηγαίνει σε εκθέσεις μια αξιοπρεπέστερη και μια σημαντική παρουσία. Όπως έχουν όλοι οι σημαντικοί ανταγωνιστικοί προορισμοί μας οι ελληνικοί εννοώ. Έτσι, έτσι. Ρόδος, Χαλκιδική, Κρήτη και. Οι ανταγωνιστές μας. Έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε σαν φτωχοί συγγενείς σε αυτές τις εκθέσεις. Ή δεν πάμε καθόλου καλύτερα, ή πάμε και έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τέλος πάντων, αυτό πέρασε φέτος. Προτείνω να συνεργαστούν τουλάχιστον για του χρόνου, ούτως ώστε και η Κέρκυρα να ξανααποκτήσει πάλι το δικό της χώρο και να προβάλλεται αξιοπρεπέστατα σε τέτοιες εκθέσεις όπως είναι η World Travel Market αλλά και το Βερολίνο. Μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες. Φέτος δυστυχώς δεν έγινε, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστούν για του χρόνου. Θέλω να κάνω γέφυρα και τώρα που κάνω την μπάσα από εσάς, να σας πω ότι κάνανε άλλα φέτος. Κάνανε μια φιέστα για 170 χρόνια. Που εμένα θα έλεγα έτσι με τσιτάρισε αυτή η ιστορία, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εξωστρέφεια προς τα μέλη, συμμετείχαν προς τα μέλη, τα επαγγελματίες. Ήταν μια εκδήλωση η οποία απευθυνόταν σε πρόσωπα, πολιτικά, το επιμελητήριο και τα λοιπά. Κύριε Μάμαλ, δυστυχώς είναι για γένεια και για κλάματα, δυστυχώς. Καταρχήν, επαιτειακές εκδηλώσεις για είδηση μελού φορέα γίνονται από όσο γνωρίζουμε στις εκατονταετηρίδες, δηλαδή στα 100 χρόνια, στα 150, στα 200, πώς γίνεται τώρα για την Ελληνική Επανάσταση. Δεν νοείται εκδήλωση για την είδηση μελού φορέα, όπως είναι το μελητήριο, από το αρχαιότερο μελητήριο της Ελλάδος, αυτό είναι σίγουρο, στα 170, γιατί τότε σε αυτή την περίοδο θα κάνουμε και στα 180, να κάνουμε και στα 190, έπρεπε να κάνουμε και στα 160, κάθε 10 χρόνια να κάνουμε φιέστες. Αυτό δεν γίνεται. Και για να κάνεις μια τέτοια εκδήλωση πρέπει να διαλέγεις και το σωστό timing. Όταν οι κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν. Και τι εννοώ. Ερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση που οι επιχειρήσεις έχουν ματώσει. Εκεί που πήγαμε να βγούμε από την κρίση αυτή, ήρθε ο κορονοϊός και μας αποτελείωσε. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν τρομερά χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον κορονοϊό. Το επιμελητήριο έπρεπε να σκύψει σε αυτά τα προβλήματα και σε άλλα πολλά που υπάρχουν και να αποφύγει τέτοιου είδους προκλητικές εκδηλώσεις. Και τι εννοώ, ότι δεν γίνεται το επιμελητήριο Κέρκυρας να έχει βοηθήσει με λεφτά σημαντικά πυρόπληκτες περιοχές, την Εύβοια, με τις φωτιές το καλοκαίρι. Το Μάτι με τις φωτιές πρόπερση, πότε ήταν. Και πολύ καλά έκανε και βοήθησε. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα. Και εδώ, τώρα που μας έβγαλε αυτή η συμφορά με τις πλημμύρες και επιχειρήσεις μέλη μας έχουν καταστραφεί. Όταν εννοώ καταστραφεί, επειδή έχω εικόνα, έχω μιλήσει με συναδέλφους μου, πραγματικά καταστραφεί. Το επιμελητήριο Κέρκυρας να μην βγάλει ούτε ένα δελτίο τύπου, κύριε Μάμαλε, έστω για τα μάτια του κόσμου. Σας θυμάμαι. Ένα δελτίο τύπου και να πει ότι ξέρετε κάτι, είμαι μαζί σας, είμαστε δίπλα σας. Να κάνει μια αυτοψία, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να τρέξει δίπλα στους επαγγελματίες. Γιατί είναι μέλη. Και τα λεφτά αυτά που χαλαστήκαν για τη φιέστα έπρεπε τουλάχιστον να διαθέσει. Ήταν 10.000. Έτσι, ότι σαν, όχι ότι θα λύνει το πρόβλημα, αλλά να δείξει ότι ενδιαφέρεται. Ότι είναι δίπλα σας.
Έτσι. Μπράβο, σα θυμά αυτό. Και, και αν θέλετε να ξέρετε, το μελετήριο Γκέγκα αδελφοποιήθηκε τώρα σε αυτή τη φιέστα που έγινε με το μελετήριο Εύβοια, για αυτό το λόγο, επειδή βοήθησε το μελετήριο Εύβοια στην καταστροφή που του βρήκε. Και να ξέρετε ότι εκεί το μελετήριο Εύβοια με τι φωτιές το καλοκαίρι ήταν πρωτοπόρο μετά. Ηρωνία, το... να βοηθάει άλλου. Καλά έκανε και βοήθησε. Ναι, είναι η ηρωνία όμω για τα μέλη του. Έτσι. Δεν μπορούμε το λοιπόν να κάνουμε φιέστα. Και να μην σκεφτόμαστε ότι έχουν καταστραφεί κάποιοι συνάδελφοί μας από τις πλημμύρες. Και όχι μόνο να βοηθήσουμε, αλλά ούτε ένα δελτίο τύπου να βγάλουμε και να πούμε: ξέρετε κάτι, παιδιά, είμαστε δίπλα σας. Μία αυτοψία. Να πάνε να δούνε οι διοίκες του μελητηρίου τι ζημίες πάθετε, παιδιά. Πώς μπορούμε εμείς να παρέμβουμε με το θεσμικό μας ρόλο και να βοηθήσουμε, να πιέσουμε την κυβέρνηση, να πιέσουμε τα υπουργεία, ούτως ώστε να σας βοηθήσει. Γιατί το μελητήριο από μόνο του δεν μπορεί να βοηθήσει οικονομικά να λύσουν τα προβλήματά του προφανώς, αλλά μπορεί με το θεσμικό ρόλο που έχει να πιέσει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του, έτσι. Να πιέσει την κυβέρνηση και όλους τους υπευθύνους, ούτως ώστε να σκύψουν άμεσα και να επουλώσουν τις πληγές οι οποίες έχουν ανοίξει. Μάλιστα. Δηλαδή κάποια μαγαζιά του χρόνου στη Μεσόγειο, στον Κάβο, ξέρω που έγινε, στη Νότια Κρήτη, δεν θα ανοίξουν. Καταστράφηκαν. Εγώ τουλάχιστον έχω εικόνα, γιατί έκανα ρεπορτάζ στα Μωραϊτικά. Καταστράφηκαν πολλοί συνάδελφοι σας. Και ένα άλλο τελευταίο, κύριε Μάβαλα, αν μου επιτρέπετε, γιατί το θυμήθηκε και πρέπει να το πούμε. Όταν κάνει μια τέτοια εκδήλωση, καλώς κακώς την έκανε. Εντάξει. Το επιμελητήριο δεν είναι τσιφλίκι και μαγαζάκι τη σημερινή διοίκηση. Είναι όλων των Κερκυραίων, όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όποια γιορτή κάνει. Για αυτούς την κάνει, δεν την κάνει για σένα. Και καλείς, αν έχεις μια ευτυχία, μια ευαισθησία, καλείς και όλους όσους έχουν βάλει ένα πετραδάκι σε αυτή την πορεία του μελητηρίου. Και δεν είναι πολύ, κυρία Μάμαλε. Την τελευταία 20 ετία τουλάχιστον δεν είναι πάρα πολύ εν ζωή. Και να πούμε και ένα τελευταίο. Αλλά και τα μέλη που πληρώνουν. Και ένα τελευταίο. Ο μοναδικός πρόεδρος εν ζωή του μελητηρίου αυτή τη στιγμή. Ο μοναδικός πρόεδρος, πρώην πρόεδρος, συγγνώμη. Πρώην πρόεδρος, εν ζωή, είναι ο κ. Βασίλης Μοντόφης. Δεν καλέστηκε αυτός ο άνθρωπος, ο μοναδικός πρώην πρόεδρος εν ζωή, σε αυτή την εκδήλωση. Αυτός δεν είναι μέλος του μελητηρίου. Αυτός δεν έβαλε το λιθαράκι του στα αυτά τα χρόνια του λειτουργίας του μελητηρίου. Αυτά είναι ντροπή πράγματα για όποιον τα οργάνωσε και για όποιον τα εκτέλεσε. Ένα τελευταίο. Γιατί έχει φτάσει εκεί το επιμελητήριο της Κερκυρίας? Γιατί δυστυχώς, κύριε Μάμαλε, από ενέργειες και αστοχίες που ξεκινάνε από τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν απόν δυστυχώς και είναι, συνεχίζει να είναι απόν, δεν εκτελεί τα καθηγοντά του για μένα. Το λέω ξεκάθαρα με τα λόγου γνώσεων. Εντάξει. Ο καθένας εκεί μέσα έκανε ό,τι ήθελε. Και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία του πρόεδρου, ο καθένας για προσωπικό του όφελο. Γιατί όταν δεν υπάρχει κεφαλή σε ένα φορέα. Δυστυχώς, σε ένα καράβι, το καράβι είναι ακυβέρνητο και πάει όπου το παίρνει ο αέρας. Να το πω λίγο και όπως καταλαβαίνει, κατάλαβε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Έχουμε λίγο χρόνο. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα επανέλθω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κύριε Μόγκο. Πάρα πολλά. Okay. Πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Θα τα μάθει ώρα. Όλα θα τα πούμε, σιγά σιγά. να είναι και λίγο έφευκτα. Ακούσαμε, Διονύση, τον κύριο Χιδέα.